Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Σκόπια. Στον απόϊχο της άρνησης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια, ο Πρωθυπουργός Ζάεφ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προώρων εκλογών. Με αυτή την πρόταση θα πάει αύριο στη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Ζάεφ επέλεξε την κίνηση αυτή μετά το όχι στην ένταξη διαπραγματεύσεων για τα Σκόπια και τα Τίρανα και την ανακοίνωση σε συνέντευξη τύπου. Όπως τόνισε, η απόφαση ήταν άδικη και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αθέτησαν τις υποσχέσεις τους. Χρησιμοποίησε δε τα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής Γιούνκερ ότι η χώρα του έπεσε θύμα ιστορικού λάθους και ότι γι' αυτό αισθάνεται οργή. Θεωρεί ότι τα εσωτερικά προβλήματα στην Ένωση ευθύνονται για το γεγονός ότι δεν έλαβε ημερομηνία έναρξης ενταξιακής πορείας. Φυσικά, όπως τόνισε, αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, δεν παρετείται, αλλά ζητεί την προσφυγή στις κάλπες για να λάβει τις αποφάσεις του ο λαός. Χθες οι αντιδράσεις ήταν αρνητικές τόσο από Ευρωπαίους ηγέτες όπως η Άγγελα Μέρκελ, όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον οποίο εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις δύο χώρες στην προσπάθειά τους για την ένταξή τους στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς. Χαστούκι για τον Μπόρις Τζόνσον από τους Βρετανούς βουλευτές. Πριν από λίγο ψήφισαν υπέρ του να ζητηθεί παράταση για το Brexit που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 31 Οκτωβρίου. Παρά το αποτέλεσμα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός επιμένει ότι το καλύτερο για τη χώρα του είναι να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του μήνα. Πειρά εναντίον του εξαπέλυσε ο ηγέτης των εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα, διεμήνυσε ότι πλέον ο Τζόνσον δεν θα μπορεί να εκβιάζει τους βουλευτές. Είναι η πρώτη φορά που η Βουλή συγκαλείται Σάββατο μετά τον πόλεμο στα Φόκλαντς το 1982. Η ιστορική συνεδρίαση ξεκίνησε στις 12.30 το μεσημέρι, ενώ πλέον αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του Τζόνσον. Εκεχηρία στα χαρτιά φαίνεται ότι αποφασίστηκε πριν από δύο ημέρες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον. 14 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο βόρειο τμήμα της Συρίας τις τελευταίες ώρες. Την ίδια ώρα ο Ερντογάν θυμάται τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και εξαπολύει νέες απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: υπάρχει εκεχηρία ή κατάπαυση, όπως θέλετε να το πείτε. Υπάρχουν πειρά από ελεύθερους σκοπευτές, κάποιοι όλμοι, αλλά περιορίστηκαν αμέσως και υπάρχει πλήρης κατάπαυση. Έχουμε το Ισλαμικό κράτος υπό πλήρη έλεγχο. Εξοργισμένος, ο Ταγίπ Ερντογάν απείλησε πως οι δυνάμεις του θα συντρίψουν τα κεφάλια των κουρδικών δυνάμεων αν δεν αποχωρήσουν από τη συνοριακή γραμμή εντός της χρονικής προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την Τρίτη. Συμπλήρωσε πως η Άγκυρα θα εφαρμόσει τα δικά της σχέδια αν δεν βρεθεί λύση με τη Ρωσία σχετικά με τις συριακές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στα βόρεια της χώρας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Τουρκία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για πιθανή αναγέννηση του Ισλαμικού κράτους. Οι άμαχοι κάνουν στην άκρη τα πολιτικά παιχνίδια και το μόνο που επιθυμούν είναι να γυρίσουν στα σπίτια τους. Από θαύμα σώθηκε η 18χρονη Κατερίνα που πάλεψε 12 ώρες με τα κύματα πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες στην περιοχή μεταξύ Αμουδάρας και Βαθύς στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Την εντόπισαν να θαλασσοδέρνεται και να καλεί σε βοήθεια. Η περιγραφή του Γιώργου Σαριδάκη που έσωσε την κοπέλα είναι συγκλονιστική. Πήρα τον προβολέα που έχω στο σκάφος, έβαλα μπροστά και προσπαθούσα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι να δω από πού έρχεται ο ήχος. Η διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολη. Φανταστείτε στο απόλυτο σκοτάδι να ψάχνεις ένα μικρό κεφαλάκι στα μαύρα νερά. Κάθε 10 δευτερόλεπτα έπρεπε να σβήνω τον κινητήρα, να ακούω, να βάζω πάλι μπροστά και να προχωρώ προς τη φωνή της όσο πιο διστακτικά μπορούσα για να μην τη χτυπήσω με την προπέλα. Γιατί δεν ήξερα καν πόσο μακριά ή κοντά βρίσκεται από μένα και προς τα πού, δήλωσε. 15 λεπτά αργότερα η επιχείρηση διάσωση στεύθηκε με επιτυχία. Την ρώτησαν πως βρέθηκε στη θάλασσα και τους απάντησε ότι πήγε να πιάσει την τσάντα της από ένα απόκρημνο σημείο. Γλίστρησε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Επειδή ήταν απότομα, δεν κατάφερε να βγει έξω και το ρεύμα την παρέσυρε στα ανοιχτά. Δύο επιχειρήσεις της τροχιάς στο Λυκαβητό για κόντρες ταχύτητας είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Νεαροί που είχαν συγκεντρωθεί για να κάνουν επίδειξη και φιγούρες με τις μοτοσυκλέτες τους έφυγαν χωρίς διπλώματα και με τα πόδια. Η εμφάνιση των αστυνομικών της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων που έφτασαν στο σημείο για ελέγχους κατέληξε με τα μηχανάκια να φορτώνονται το ένα μετά το άλλο πάνω στους γερανούς. Μέσα στις 48 ώρες έχουν βεβαιωθεί συνολικά 158 παραβάσεις και έχουν γίνει 24 συλλήψεις.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έγραψε στο Twitter «Stop στις κόντρες στο Λυκαβητό». Ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν από την Τροχέα. Στη Βαρκελόνη, το οποίο καταστροφής θυμίζει το κέντρο της πόλης μετά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια και την ογκώδη διαδήλωση χιλιάδων Καταλανών. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις και δεκάδες οι τραυματίες, με την Ισπανική κυβέρνηση να στέλνει την πολιτοφυλακή για να αντιμετωπίσει το κύμα διαδηλώσεων. Η λεωφόρος Πασέο Ντεγκράτσια μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκρούστηκαν με την αστυνομία την πέμπτη μέρα των κινητοποιήσεων κατά της φυλάκισης των αυτονομιστών ηγετών. Πέταξαν πέτρες εναντίον των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών. Οι αστυνομικοί απάντησαν με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν 500.000 διαδηλωτές. Εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 8 παρα 10 με την Κατερίνα Παναγοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.